Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία αναλαμβάνουν πρωτοβουλία σε μια προσπάθεια να διασωθεί η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Σε κοινή ανακοίνωση, οι ηγέτες των τριών χωρών τονίζουν ότι με τις νέες κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη και την απόφαση του Ιράν να μη σέβεται πλέον ορισμένες από τις υποχρεώσεις του, η συμφωνία του 2015 κινδυνεύει να καταρρεύσει. Τα ρίσκα είναι τέτοια που είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάνουν μια παύση και να σκεφτούν τις πιθανές συνέπειες των πράξεών τους. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα και να αναζητήσουμε τρόπους να σταματήσει η κλιμάκωση της έντασης και να συνεχιστεί ο διάλογος, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ρουχανί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσιγκτον άρει τις κυρώσεις και επιστρέψει στην πυρηνική συμφωνία του 2015, από την οποία αποχώρησε το Μάιο του 2018.